Από εκεί πίσω χωμένη. Α, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να δείξω. Εκεί να σα δούμε. Λοιπόν, αν ο Γρηγόρης γυρίσει στο πλάι, θα δούμε. Κάνω μια μετακόμιση, δεν τρέχει τίποτα. Μια μετακόμιση. Εδώ, ας τα αφήσουμε εκεί. Μην το πάρεις παλιό. Άστο το εκεί, θέλω να έχω επαφή. Σου γύρισε. Λοιπόν, θα δείξουμε στην κάμερα ότι ο Γρηγόρης, κανονικά το σώμα μας, υπό φυσιολογικές συνθήκες, το πίσω μέρος του κεφαλιού μας και ο κόκκιγάς μας πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Όπως βλέπουμε εδώ, ο Γρηγόρης δεν είναι στην ίδια ευθεία. Και όχι γιατί κάνει μια κύφωση. Γιατί αλλά κάνει. Γιατί... Όχι, δεν κάνει. Απλώς είναι κρεμασμένο. Δεν μας πείτε και καμπούρι, ακόμα δεν ήρθατε. Με έχει βγάλει άχρηστο, όσο φορές έρχεται. Αυτό το έχουμε διορθώσει. Είναι καλά. Απλώς τώρα τι συμβαίνει. Τι πρέπει συμβαίνει. Για να μην ξαναγυρίσει ο Γρηγόρης σε μια κατάσταση στην οποία ήταν της καμψίας, πόνου κτλ. Θα δούμε αυτό το θέμα. Το Γρηγόρη λοιπόν το κεφάλι είναι κρεμασμένο μπροστά και αυτό γιατί έχει έναν ευθειασμό. Αυτός ο ευθειασμός λοιπόν θα αλλάξει σίγουρα και την λόρδωση της μέσης. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Γρηγόρης έχει μια μεγάλη λόρδωση, μια υπερλόρδωση. Όλοι δεν έχουμε. Όχι τόσο πολύ, είναι μια υπερλόρδωση. Δεν έχουμε μια λόρδωση και έχει και ένα ευθειασμό. Το παράξενο στην ιστορία είναι ότι αυτός ο ευθειασμός γίνεται, πολλοί θα απορρίσουν και θα πούνε πώς γίνεται. Και θα πούνε οι περισσότεροι. Από την κακή στάση. Ναι. Δεν είναι τόσο αλήθεια αυτό. Η κακή στάση για να γίνει, για να μπορείς να παραμορφώσεις ποντική στήλη πρέπει να γίνεται επαναλαμβανόμενα και πάρα πολλά χρόνια. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η γλώσσα. Βγάλ την έξω. Τι εννοώ. Να τον πάρω λίγο, βγάλ την έξω. Τι εννοώ. Αφού μιλάει για τη γλώσσα σου. Θα δούμε και τη γλώσσα. Θα δούμε τη γλώσσα και θα δούμε πιθανόν. Και θα δούμε πιθανόν. Την έβγαλε όλη. Και θα δούμε πιθανόν. Και θα δούμε πιθανόν. Και θα δούμε πολλά, αλλά δεν το βλέπω. Έλα, λέει. Λοιπόν, η γλώσσα. Πώς επεμβαίνει η γλώσσα. Θα δούμε και εικόνες που ίσως μας δώσουν από πάνω. Ναι, για μπας και το καταλάβω καλύτερα.